την προσοχή σου εδώ τώρα, γιατί έχουμε ένα λεπτό μόνο να συγκεντρώσουμε όλα τα υλικά ή τα περισσότερα. Εσύ τα λες δυνατά, εσύ πας πολύ πολύ γρήγορα, τα μαζεύεις και τα φέρνεις εδώ στον πάγκο. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Λοιπόν, θέλουμε το απάκι, θέλουμε παπαρδέλες, θέλουμε μανιτάρια, θέλουμε κρέμα γάλακτος, θέλουμε πάστα τρούφας, αλάτι πιπέρι. Και θέλουμε όλα αυτά να τα κάνεις γρήγορα. Τρέχοντας. Ας τα δω. Οκ, φύγε. Κατσαρόλα, τηγάνι. Λέγε πάλι σε ας τα σκεύη. Λοιπόν, πάστα υλικά. Πάστα τρούφας. Ναι. Αλάτι πιπέρι. Αλάτι πιπέρι, πάστα τρούφας λέει. Πάστα τρούφας. Η πάστα τρούφας είναι χαμηλά. Τι άλλο είπες? Λάδι. Άλλο, λέγε. Όλα εδώ. Α, μανιτάρια πυρές. Πήρα. Ναι. Μυρωδικά. Θέλουμε είπες χυμάρι. Παρμεζάνα. Θέλουμε είπες παρμεζάνα και δεν έχει. Πυρές. Γρήγορα. Δεν έχει τριμμένο. Δεν την είδα. Τι άλλο, λέγε. Τι άλλο πήραμε? Μανιτάρια, παρμεζάνα. Τώρα είναι αργά, ό,τι και να θέλαμε δεν μπορούμε να το πάρουμε. Πιπέρι σου έλεγε, δεν πήρες. Πιπέρι. Ναι. Τι είναι? Πιπέρι. Δεν πήραμε. Είναι πιπεράτος. Από μόνος του. Παρμεζάνα ήταν πιο κύρια. Τι είπαμε την παρμεζάνα, την άκουσες? Δεν την βρήκα, δεν την είδα. Για να δούμε τουλάχιστον τι πήραμε. Παπαρδέλες πάλι καλά που τις πήραμε. Μανιτάρια πήραμε, τα είδα. Ντοματίνια δεν τα είπες καν. Κρέμα γάλακτος πήραμε. Πήραμε. Πάστα τρούφας πήραμε. Πήραμε. Βέβαια. Παρμεζάνα δεν πήραμε. Δεν πήραμε. Μαϊντανό δεν πήραμε. Δεν είπαμε. Ελαιόλαδο πήραμε. Αλάτι πήραμε. Πιπέρι δεν πήραμε. Άρα λοιπόν δεν πήραμε ντοματίνια, παρμεζάνα, μαϊντανό και πιπέρι. Εντάξει. Έχω εμπιστοσύνη γιατί αυτά που θα δώσουν γεύση είναι. Σε 12 λεπτά βέβαια από την ώρα που θα αρχίσει να μαγειρεύει μπορείς να μπεις και να πάρεις ένα μόνο από αυτά τα 4 υλικά. Παρμεζάνα. Ποιο είναι απαραίτητο? Την παρμεζάνα. Παρμεζάνα. Εννοείται. Παρατζημαρικό χωρίς τυράκι τριμμένο. Κάτσε καλά. Δεν νοείται. Εννοείται. Εννοείται ψυχή μου. Την έχω πατήσει μαζί σου. Να δούμε τον χρόνο. Εκεί στο ρολόι 25 λεπτά. Και ο χρόνος αυτός αρχίζει από τώρα. Παίρνεις γρήγορα. Τηγάνι μεγάλο. Τι θέλω? Τηγάνι μεγάλο, κατσαρόλα. Για να βράσουμε τις παπαρδέλες. Σουρωτήρι για να τις σουρώσεις. Κατσαρόλα αυτή, όχι. Λίγο γρήγορα, Παναγιώτη, λες και ψωνίζεις, το κάνεις. Ναι, ναι. Δεν θα τις πάρεις σπίτι σου. Καψόνια είναι πιο γρήγορος. Λέγε. Λίγο σουρωτήρι θέλουμε. Είναι λίγο αργός. Και ξεχασιάρης είναι. Μπορεί να είναι ήρεμη δύναμη. Πάρε και ένα δεύτερο τηγάνι, αν χρειαστεί. Δεύτερο τηγάνι. Δεν μπορεί να κάνει πάρσα όπω κάνει εσύ. Δεύτερο το τηγάνι. Μιχάλη που λιποθυμάσαι, πέφτει κάτω, του κάνει διάφορα εδώ. Μα κάνει ο Παναγιώτη. Πάει με το πάσο του. Το λέμε μετά ότι είναι. Να. Οκ. Okay. Τα πήραμε τα σκεύη. Τι τα κάνουμε? Ωραία. Νερό γρήγορα, βάζει στο νερό να βράσουν οι παπαρδέλες. Στο βραστήρα, βάλει το βραστήρα. Μου επιτρέπει, ε. Δεν ακούει κιόλα. Παναγιώτη το βραστήρα. Αυτή είναι η χέρια. Πάρε Παναγιώτη το βραστήρα. Το βραστήρα. Έχει και αποδροφητήρα. Η κουζίνα. Πρέπει να τον ανοίξει το βραστήρα. Άμα δεν πατήσει το κουμπί, την είχα πατήσει εγώ. Δεν βράζει. Να προσέχεις εσύ τώρα όμως. Δεν το άνοιξε. Σ' ανοίγει τώρα. Εκεί, μπράβο. Τεμαχίζεις το απάκι. Ή το έχουμε ή δεν το έχουμε. Τεμάχισε τα λαδικά αυτά που είναι να σοτάρουμε. Τεμάχισε το απάκι. Θα μου δώσεις να βάλω και εδώ λίγο νερό. Για τα μανιτάρια βεβαίως. Γιατί φτάνει το νεράκι. Δεν θα φτάσει το βράδυ το πρωτασύρα. Εντάξει. Άμα δεν φτάνει, βάλε. Πώς θέλει πιο μεγάλο μάτι. Έτσι, μη φοβάσαι. Λοιπόν, βγάζεις σαπάκι, γρήγορα τεμαχίζεις και μανιτάρια. Δεν βάζεις και το τηγάνι στο μάτι. Περίμενε. Θα πάει μόνο του. Περίμενε. Είναι εκπαιδευμένο το τηγάνι. Πάψε δίπλα για να πάει σιγά σιγά στο μάτι μόνο του. Ο Παναγιώτης είναι πολύ αργός. Είναι. Πολύ αργός ο Παναγιώτης. Σαν να μας τρολάρει. Παναγιώτη φόρεσε και γάντια. Βάλε γάντια. Καλά το πήγε.
για να κόψεις και τα μανιτάρια. Άρι, άρια, λουάριτα, άρια. Δεν είναι extra large, αγάπη, τα γάντια, είναι μικρά. Τα χέρια του είναι κουπιά. Ρε, αγάπη, έχει εδώ extra large. Ναι, πήρα τα medium, εντάξει. Έλα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, κάνει δουλειά και με αυτά. Μάλλον ήρθε να μας κοροϊδεύσει. Μάλλον. Κοίτα, μην βγάλουν πιάτο που να είναι. Σοκ να πάθεις. Πολύ φοβάμαι ότι σήμερα το My Style Rocks και ο Μονομάχος δεν θα παίξουνε. Θα ακολουθήσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και αυτό από τη μέση και μετά. Εδώ να βλέπει και το κοινό πόσο γρήγορος είσαι. Δεν βάζεις το αφικά να ζεστάνει λίγο, με το λαδάκι. Όταν κόβουν, δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε. Και πού το γνώρισες το Παναγιώτη? Γνωριστήκαμε σε μια καφετέρια μέσω κοινών γνωστών και ήταν πρώτα φιλική η σχέση που είχαμε. Πόσα χρόνια? 8 μήνες. Α, εντάξει. Δεν είναι και μικρή. Εντάξει, δεν ήμασταν εκείνη την περίοδο ούτε για σχέση έτοιμοι. Και απλά ήταν, ήταν εντελώς φιλικό. Απλά μετά από λίγο διάστημα άρχισα λίγο να τον βλέπω λίγο διαφορετικά. Το γνώρισες καλύτερα, γι' αυτό. Ναι. Δεν ήταν έρωτος με την πρώτη ματιά. Ήταν με τη δεύτερη. Λαδάκι, λαδάκι, λαδάκι. Πλάκα μας κάνει. Κοίτα, άμα έχει και κρεμμύδι το φαΐ και πρέπει να κόψει και το κρεμμύδι. Εντάξει, μέχρι να τελειώσει ο χρόνος το έχει κόψει. Τα παιδιά στο σπίτι, να ξέρεις, όταν μαγειρεύει ο μπαμπάς, ακόμα και αν δεν έχει περισσότερη επιτυχία από τη μαμά, γιατί του αρέσει. Πάνε σχολείο, πάντα γυρνάνε και ακόμα μαγειρεύει ο μπαμπάς, έτσι. Πάντα ζητάνε να φάνε το φαγητό από τα χέρια του μπαμπά. Για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω αν η μαμά τους παραδίνει η υγιεινά. Γιατί σου λέει έχει ψηθεί με τις ώρες. Έχει ψηθεί με τις ώρες, έχει μεστώσει. Ναι. Του έχουν εμπιστοσύνη του μπαμπά, ε. Δεν του έχουν εμπιστοσύνη. Η μαμά είναι λίγο πιο φωνόκλειστο στο κομμάτι της υγιεινής διατροφής. Είμαι λίγο πιο αυστηρή σε αυτό το κομμάτι. Έχω καεί. Να σου πω, όταν κάνει την επέμβαση κάποιος, καταλαβαίνει αμέσως το αποτέλεσμα στο σώμα του? Κοίταξε, η επέμβαση αυτή δεν είναι πανάκια. Mm-hmm. Η επέμβαση αυτή είναι μια διαδικασία η οποία σε βάζει να μας κάνει ένα εργαλείο. Το οποίο αυτό το εργαλείο πρέπει να το χρησιμοποιήσεις εσύ. Πρέπει να το χρησιμοποιήσεις με το σωστό τρόπο. Πρέπει να συμπεριφερθείς στο σώμα σου σαν να είναι ένας ναός που θέλει φρόντισμα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, γιατί έχω συναντήσει ανθρώπους να βάζουν δηλαδή τροφές που δεν μπορούν να φάνε, τροφές που δεν τους επιτρέπει μετά η επέμβαση, γιατί δεν μπορούν να αντισταθούν. Μόνος τα κάνει. Νομίζω και αύριο εδώ θα είμαστε πάντως. Βάζεις λίγο τα μακαρόνια πρώτα να βράσουν, έτσι, παπαρδέλες, έχει βράσει το νερό. Αρχίζει. Αλατάκι ρίξε στο νερό, σας παρακαλώ. Και μία τσουρδιά αλάτι, λάδι. Λάδι. Λάδι, λάδι, λάδι μέσα στο νερό. Γρήγορα όμως. Άγνωστη λέξη για τον Παναγιώτη. Το γρήγορα. Αυτό δεν σε άγχωσε λίγο όταν γνωριστήκατε που ήταν τόσο αργός? Δεν ήταν αργός. Τώρα έγινε. Δεν ήταν αργός. Δεν είναι αργός. Θα δεις. Είναι ήρεμη δύναμη, έτσι. Α, έχει σχέδιο. Είναι εγώ καιρός, παιδιά. Α, πες μου έτσι από την αρχή ότι είναι εγώ καιρός. Βρε, είσαι εγώ καιρός και δεν μας το έχεις πει μέχρι τώρα. Δεν με ρωτήσατε. Θα σε μαλώσω. Πες κι εσύ είσαι. Πες κι εσύ είσαι. Τι άλλο? Κουτάλα λίγο ανακάτεψε τα. Έχει κάψει το λάδι? Όχι. Κοίτα, δεν το έχει ανοίξει καν. Πώς θα κάψει το λάδι? Δεν το έχω ανοίξει, δεν το έχω ανοίξει. Δεν το έχει ανοίξει ακόμα. Τώρα το άνοιξε το, τώρα το άνοιξε το, το τηγάνι. Εσύ ποιο γλυκό θα έπαιρνες τώρα, άμα έμπαινες? Θα έπαιρνα το πιπέρι, σίγουρα. Και εγώ το πιπέρι. Αν έχει βράσει το νερό, βάλε τις παπαρδέλες. Να φέρω να βάζω με φερμουάρ. Δεν χωράει το χέρι. Έλα μου, τον έχετε κομπλάρι, γέμψη, χώστε τον λιγάκι. Πάμε να χειροκροτήσουμε τον Παναγιώτη. Τελευταία έμεινε. Ρε Παναγιώτη, αφού θα τα έβαζες όλα, γιατί δεν το έκανες από την αρχή? Ήθελα να δω. Να βγούνε. Αλλά κατάψε τα μικρά μου, αγάπη μου. Σκεφτόμουν να πατήσω τον μπάζα, να μπορώ να πάρω την παρμεζάνα, αλλά έτσι που σαργούμε δεν νομίζω. Τώρα μπορείς να μπεις. Έχεις χρόνο, έτσι. Θα βγω. Από εδώ, 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 από εδώ. Θα το ξαναπατήσω. Όλο δύο, όχι. Ρε
Ρεγκάτο, ρεγκάτο, φέτα. Δεν έχει παρμεζάνα. Δεν έχει παρμεζάνα. Δεν έχει παρμεζάνα. Α, την έχει άτριφτη. Μπορώ να πάρω τριφτή. Όχι, εσύ όχι. Το αφήνεις. Θα πάρει ο Παναγιώτης. Δεν ίδρωσα. Πώς το βλέπεις? Καλά το βλέπω, αλλά θα βάλουμε και τα μακαρόνια εδώ μέσα. Θα δούμε. Χωρίσουνε, ρε Παναγιώτη. Μια πυρουνιά μόνο. Θα πάρουμε μεγαλύτερο. Έπρεπε να πάρεις μεγαλύτερο, δεν ξέρω. Να σου πάω να αγγίξουμε τις παπαρδέλες και βάλουμε τα μανιτάρια εκεί πέρα. Τώρα δεν μπορώ. Αυτό μπορεί να γίνει. Περίμενε, περίμενε. Λίγο λάδι θέλω στις παπαρδέλες πρώτα και μετά θα βάλεις. Πόσο? Λίγο λάδι, λίγο λάδι. Έχω βάλει, έχω βάλει. Έχεις βάλει, έχω βάλει, έχω βάλει. Την ησυχία μας, ε. Μια χαρά. Ο σχοβολάει πάντως. Το πάει πολύ καλά. Βέβαια, θα χρειαζόταν ένα αλκοόλ για σβήσιμο. Γιατί το απάκι είναι βαρύ, είναι αλαντικό. Και τα ζώα μου αργά. Δεν ξέρω τι έγινε. Γι' αυτό έχουν all day bar, κατάλαβες. Πάνε το πρωί, παραγγέλνεις κάτι και στο φέρνουν το βράδυ. Βλέπεις. Πριν κλείσουν. Τα πάμε καλά πάντως, ε. Θα να τον πάρουμε για να σου πω, σε εστιατόριο να δουλεύει. 300 κουβέρ. Καλή τύχη. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, θα προλάβει λογικά να βγάλει πια το άνθρωπος. Ξεκίνα από τώρα, μπας και μέχρι να γίνουν τα μακαρόνια, την έχεις τρίψει. Στο μαγαζί είστε και οι δύο, έτσι. Ναι. Τι ακριβώς κάνεις εσύ? Δημόσιες σχέσεις, τη διαφήμιση ουσιαστικά, το branding, το marketing του μαγαζιού. Ο Παναγιώτης είναι πιο πολύ στο κομμάτι των προμηθειών. Κάνει Γιουλί. Τι κάνει δηλαδή ο Παναγιώτης? Πάει ψωνίζει. Επιλέγουμε τις πρώτες ύλες, μενού, τα πάντα. Το φτιάχνει ο Παναγιώτης? Το μενού το φτιάχνουμε σε συνεργασία με τους σεφ που έχουμε μέσα. Ναι. Γιατί είμαστε καλοφαγάδες. Ρίξε λίγο την παρμεζάνα, λίγο. Λίγη παρμεζάνα μέσα στη σάλτσα, να σφίξει. Πρέπει να το δοκιμάσει. Πρέπει να δοκιμάσει την παπαρδέλα αυτή, πώς τη λένε. Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Πρέπει να τη δοκιμάσει, γιατί ότι άμα κρέμα την αφήσει... γάλακτος έβρασε, φιλά. Πάει κρέμα γάλακτος. Εδώ έχει φουσκώσει όλο αυτό, έτσι πρέπει. Έτσι, το μαγικό. Α! Το μαγικό φίλτρο. Έχεις βάλει το μαγικό φίλτρο, γεια. Δεν το έχω βάλει ακόμα. Κάτι που λέει θα φάμε καλά σήμερα, έτσι. Μήπως θέλει να βάλεις λίγη παρμεζάν ακόμα. Από τώρα έβαλα πριν. Α, εντάξει. Χωράνε παπαρδέλες εκεί μέσα, δεν τις βάλουμε στην κατσαρόλα. Εκεί θα τις βάλουμε. Στην κατσαρόλα. Δεν δοκιμάζει να παρδέλα να τις ανέχουμε γίνει. Είδες, είδες, δεν σ' ακούω. Δεν σ' άκουσε, ρε Παναγιώτη, δεν φταίσαι εσύ. Και μιλάω και δυνατά. Ναι, πολύ. Δοκίμασε για παπαρδέλα. Έχεις ραντεβού, θα φύγεις. Κοιτάς το ρολόι συνέχεια. Και τις παπαρδέλες. Α! Κατάλαβες, είναι πρακτικός εγώ καιρός. Γι' αυτό δεν αγχώνεται. Ξέρει τι θα κάνει, πότε θα το κάνει. Ξέρει τι κάνει. Τι αγγλικά σκέφτηκε. Περίμενε, τι έχει βγάλει. Δεν βλέπω. Έχει χώμα, το ξεπλύνω. Α, έχει χώμα από το μανιτάρι. Κατάλαβες. Σου λέει να κερδίσω χρόνο. Εντάξει, δεν είναι και καμιά δύσκολη συνταγή. Είναι πολύ απλή. Τα βγάζω. Τα βγάζω. Τα βγάζω. Άσε τα πιάτα. Α, τα μακαρόνια βγάλτα. Τα άγγιξε τα. Δεν τα δοκιμάζεις κιόλας λίγο πρώτα? Μη σπάσεις κανένα δοντίεκτορα. Τι έχουν γίνει. Θα δούμε. Θα δούμε. Ο κύριος Μποντρίνη θα μας πει. Θα μπορεί έτσι να μιλήσει, και, αυτό έτσι λέω. Έτσι και κερδίσουμε μετά από αυτό, γλιτώνεις τρεβατομουρμούρα ενός χρόνου. Και τα παιδιά. Τώρα αυτός είμαστε τρολάρι και το όχι. Παναγιώτη, πέφτει η κρεβατομουρμούρα. Ου. Ψεύδεται. Μόνος το είπες. Είπες θα γλιτώσεις την κρεβατομουρμούρα. Για ποια θέματα τσακώνεστε συνήθως? Τι κάνει ρε παιδί μου? Τσακωνόμαστε. Βασικά εγώ ζηλεύω που τα παιδιά μου θέλουν να τρώνε σπανακόπιτα τα δικά του χέρια και τα δικά μου. Έλα, εντάξει, είναι λόγος τώρα αυτό να τσακωθείς. Και εγώ ζηλεύω. Εντάξει, αφού τα κάνει καλά. Μα να είμαι, έπρεπε οι γη μου να τρέχουν πίσω από τη δικιά μου τη φούστα. Εντάξει, μωρή, σιγά το. Ευχαριστώ, Γιουλί. Ναι, έχεις δίκιο. Μου πιάνει την κουβέντα πάνω, γιατί πείτε το κάνει. Όχι, όχι, όχι. Επειδή στο καθένα μου αποσπάσει. Να μάθω θέλω, γιατί μου φαίνεται άγιος άνθρωπος. Πέρα άγιος. Να τσακώνεστε με τον Παναγιώτη. Ρίξε παρμεζάνα, σε παρακαλώ. Να σου πω, όταν τσακώνεστε και του λες κάτι, σου απαντάει την ίδια μέρα ή την επόμενη? Όχι, κοιμόμαστε με αυτό. Πάντα κοιμόμαστε πάνω στους τσακωμούς μας. Α, σε παίρνει ύπνος μέχρι να απαντήσει. Δηλαδή τώρα γιατί το είπες αυτό? Όχι, το είπα στα ελληνικά για να μην το πω στα αγγλικά. Για να πάω γρήγορα στα παιδιά, πολύ γρήγορα. Κοίτα Παναγιώτη, κοίτα. Σας τι είναι, παιδιά.
Για πείτε μου, τι ακριβώς σημαίνει εδώ. Βλέπω, σηκώνεστε, κάθεστε. Πάμε λάθο. Μπορείτε να ξεμουδιάσετε λίγο έτσι, γιατί έχει ταράξει εδώ. Σας έχει πάρει ύπνος. Τι έχει αγχωθεί, γιατί. Είναι ωραίο το πιάτο. Ναι, αλλά δεν μπορώ να το βλέπω έτσι τόσο. Τι να κάνουμε, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτήρα. Το ρυθμό του. Το ρυθμό του. Όπως το είπε ο Μιχαλάκης. Την τρούφα θα τη βάλει στο τέλος, ε. Κρατήσου. Βάλε λίγο αλάτι και λίγο τρούφα, λίγο. Ίσα-ίσα, γιατί η παρμεζάνη είναι αρκετά αλμυρή. Τώρα τελευταία έχει πάρει λίγο ταχύτητα. Ναι, πήρε. Έτοιμο είναι το πιάτο πάντα. Τώρα πρέπει για να δες και η σάλτσα να γίνει ωραία, ρε παιδί. Μα ανακατεύει έτσι, καήκαμε. Μια χαρά όμως, καλή επιτυχία να έχουν. Πιστεύω καλά θα τα πάνε. Το ίδιο έχουμε και εσάς. Πάω μέσα, θα σερβίρουν τώρα σε λίγο. Ναι. Θέλω να είμαι εκεί την ώρα που θα σερβίρει. Να δω, θα τον προλάβω. καλή επιτυχία. Σε όλους σας. Τι έγινε, λέει και αστείο ο Παναγιώτης. Όχι, ποτέ. Όσο λείπω, όση ώρα ήμουν εδώ δεν έλεγε. Λοιπόν. Α, μυρίζει τρούφα, ε. Όπου αυτό μυρίζει έτσι ωραίο. Ναι. Εκεί έχει φελό, Παναγιώτη. Δεν θέλω φελό. Α, ναι. Όχι, θέλω τσιμπίδα, κάτι. Τσιμπίδα έχει πίσω εκεί, Παναγιώτη. Στο μικροκυμάτων δίπλα. Έτσι πως θα έχουν βάλει. Πάρ' τα όλα, Παναγιώτη. Πάρ' τα όλα οπουδήποτε. Πάρ' τα όλα, εδώ και θα δούμε. Τα πήρε όλα εκτός από την τσιμπίδα. Στρογγυλά έτσι, στρίφτω. Δεν στρίβει, Γιούλη. Δεν στρίβει. Πρόσεχε να λες. Εντάξει. Έχει βράσει το μακαρόνι τουλάχιστον. Ναι, ρε. Θα τα βάλεις όλα σε ένα πιάτο. Όχι. Έχει πέσει ένα πάκι. Δεν πειράζει. Στρίφτω έτσι. Έτσι. Μια χαρά πάντα. Είναι. Τέρμο είναι. Τέρμο αυτό. Είμαστε τέλος. Έτοιμοι. Αξιοπρεπέστατο πιάτο. Ναι. Το πιάτο φαίνεται καλό. Αλλά είναι ένα απλό πιάτο, έτσι. Ένα πολύ, πολύ απλό πήγαινε πιάτο. Πήγαινε αργά ο άνθρωπος, προεδρεύαμε και σερβίρει και άλλους. Και τρίτο. Και το κοινό εδώ πέρα. Μπράβο. Θα σερβίρει και εμάς και δεν ξέρω, θα μείνει και άλλος χρόνος. Τι άλλο να κάνουμε. Να κάνει και ένα γλυκό. Πάμε χορέψουμε. Τι χορεύεις. Δεν χορεύεται αυτό. Βασικά είναι. Χορεύεται, αλλά σπάσα φιένα. Κοίτα λίγο. Δηλαδή, εδώ. Κοίτα. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά. 5, 4, κουτάλι, όχι. 2, 1. Αν είχα μάλλη, θα το έκανα. Ροκού, είσαι ροκού. Είμαι λίγο πιο βαριά από ροκού. Είμαι μεταλλού. Προς death όταν έχω πολλά νεύρα. Μεταλλού. Ναι. Εσύ, αλλού ταλλού, έτσι. Εδώ. Μετά, αλλού. Έλα κοντά, μην φοβάσαι εσύ. Λοιπόν, ποιο θα πάει στον Έκτορα, ποιο στα παιδιά. Διαλέχτε εσείς. Όχι, όλα είναι εσείς. Τέλεια. Όλα είναι τέλεια. Αυτό. Αυτό να δώσουμε στον Έκτορα. Ναι, όποιο θέλετε. Αυτό. Άρα λοιπόν, το παίρνεις αυτό και πας στα παιδιά τώρα αμέσως. Αμέσως. Που λέει ο λόγος, μην κρυώσουν, μην χαλάσει το τυρί, την παρμεζάνα.